Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη. Και υποδεχόμαστε τον Υπουργό, κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Καλησπέρα σα, κύριε Μαρινάκη. Καλή για χρονιά προσπάσεις. από κοντά. Καλή χρονιά καλή Ευχαριστώ. δύναμη σε εσά και στους, ε, και στα νέα σα ε, καθήκοντα τα θεσμικά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ε, θέλω να μα πείτε, επειδή ήσασταν στην Πυραιό, είδαμε και τι δηλώσει σα από τα κεντρικά γραφεία τη Νέα Δημοκρατία, πώ πήγε η ενημέρωση στου βουλευτέ, πρώτον. Και δεύτερον για να είμαστε τώρα πολύ το σαφείς, και τι αποτέλεσμα είχε. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι θα μειωθούν αυτοί οι οποίοι ήταν πιο σκεπτικοί, προβληματισμένοι και αρνητικοί. Καταρχάς να πω ότι είναι κάτι που προφανώς τώρα έχει πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο επειδή έχει, δεν έχει κομματική πειθαρχία, έχει διαφορετικές γνώμες, είναι ένα ζήτημα δικαιωμάτων, έχει πάρει παραπάνω δημοσιότητα. Ήταν μια ευκαιρία να καταλάβουν και άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τα της Νέας Δημοκρατίας καθημερινά, ένα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού του κόμματο που το καθιστούν καθ' όλη τη διάρκεια τη μεταπολίτευση ένα μεγάλο κόμμα, μια μεγάλη παράταξη. Ο διάλογο δηλαδή, οι αντίθετε απόψει, αυτέ οι διαδικασίε. Και πραγματικά ήταν δύο μέρε που αυτό μα έκανε να, να νιώθουμε υπερήφανοι για τι εσωτερικέ διαδικασίε. Έγινε ζωντανό διάλογο. Προφανώ ακούστηκαν μειοψηφικά μεν, αλλά και τα επιχειρήματα τα οποία τα έχουμε ακούσει και σε δημόσιε εμφανίσει κάποιων βουλευτών. Υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, ήταν πολύ καλέ και οι νομικέ αναλύσει. Δεν σα το κρύβω ότι έχοντα πολλέ φορέ τοποθετηθεί υπέρ αυτή τη νομοθέτηση. Πολλά επιχειρήματα και εγώ τα πήρα μέσα από το διάλογο και μέσα από τι απαντήσει που δίνονταν σε προβληματισμού και ο βασικό χαρακτήρα και τη χθεσινή και τη σημερινή ε, βουλευτών και εισηγητών του νομοσχεδίου, όπω γίνεται σε όλα τα νομοσχέδια, mm -hmm. ήταν η μεταφορά προβληματισμών των βουλευτών, των πολιτών προς κυρίω τον εισηγητή, τον ε, μέλλοντα εισηγητή του νομοσχεδίου, τον Άκη Σκέρζο, και του υπόλοιπου εξήμων και η συζήτηση πάνω σε αυτού του προβληματισμού. Αυτό δηλαδή πρέπει να κάνει ένα κόμμα. Έπιασε η δουλειά αυτή. Θεωρώ ότι ήταν ε, επιτυχής ε, η διαδικασία, ε, γιατί ακόμα και ε, αυτοί οι οποίοι έθεσαν τα αντεπιχειρήματα θεωρώ ότι. Ε, πήραν οι ίδιοι απαντήσει. Από εκεί πέρα είναι θέμα τη δική του συνείδηση πώ θα τοποθετηθούν, ειδικά σε ένα ζήτημα το οποίο δεν τίθεται θέμα κομματική πειθαρχία. Ε, είχαμε, ε, δεν είχαμε αυτό που λέμε τοποθετήσει αρνητικέ που δεν είχαν γίνει και πριν από αυτό το δίμερο και είχαμε και πολλού βουλευτέ οι οποίοι είτε πριν είτε πολύ καλύτερα μετά από αυτή τη διαδικασία τοποθετήθηκαν υπέρ. Είμαστε αισιόδοξοι Είμαστε αισιόδοξοι και για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, που προφανώ, όπω το έχει πει από την αρχή ο Πρωθυπουργό, πυ πυρήνα αυτή τη υπερψήφιση θα είναι η πλειοψηφία τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά, δεδομένου του γεγονότο ότι δεν είναι ένα ζήτημα κομματική πειθαρχία, χρειαζόμαστε τη στήριξη και βουλευτών άλλων κομμάτων και φαίνεται ότι θα έχουμε με τα μπρο-πίσω yeah. που υπάρχουν. Και κάτι τελευταίο, δύο στοιχεία. Πρώτον, δεν ακούστηκε παρά τι πολλέ διαφορετικέ απόψει από κανέναν βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία καμία δήλωση εκτό ορίου, καμία χιδέα δήλωση. Λέτε. Καμία δήλωση, ε, εγώ θα πω, ε, οποιασδήποτε μορφή ρατσιστική ή απαράδεκτη ναι. όπω του βουλευτή του Πασόκ, που σκεφτείτε, εγώ δεν λέω μόνο να το έκανε βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η δήλωση παραπέμπει σε μια δήλωση που δεν θα μπορούσε κανεί να διαδεχθεί. Ένα λεπτό, Να το πούμε και να καταλαβαίνουμε και οι τηλεθεατέ <σκένι> μα. Αναφέρεσαι στον κύριο Παρασκευαίδη, ο οποίο είπε ότι δεν πρέπει να τα δίνουμε αυτά τα παιδιά γιατί θα γίνουν και αυτά θα είναι ομοφιλόφιλα. Ναι, yeah, να μην δίνουμε παιδιά σε ομοφιλόφιλου γιατί θα γίνουν και αυτά ομοφιλόφιλα. Για πείτε μου λίγο αυτό. Αυτό είναι δήλωση που παραπέμπει στι χειρότερε μέρε τη άκρα δεξιά και γενικότερα των άκρων. Τι θέλετε από το Πασόκ, δηλαδή. Κοιτάξτε, περιμέναμε μία, ε, τουλάχιστον για να μην πω κάτι περισσότερο, μία ξεκάθαρη καταδίκη. Μία δήλωση, δηλαδή αν δεν καταδικάσει αυτή τη δήλωση, ποια δήλωση δηλαδή θα καταδικάσει. Αφήστε που αυτή τη δήλωση την πιάνει και ο αντίθετο. Για, να μην πω, για, για να μην πω τίποτα Ένα περισσότερο. Ένα λεπτό για να ακούσουμε τα πάντα. Για να μην πω τίποτα περισσότερο. Άρα θέλετε καταδίκη από το ποσό. Τουλάχιστον καταδίκη. Μα, μα είναι δυνατόν. Η διαγραφή να... Μην... δηλαδή, γιατί λέτε τουλάχιστον. Ε, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από μία καταδίκη. Εδώ περιμέναμε, κύριε Πιέρο, μία εβδομάδα από τον κύριο Ανδρουλάκη, μία εβδομάδα μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, να μα πει ποια είναι η θέση του κόμματό του. Ευτυχώ είπε ότι θα υπερψηφίσει επί τη αρχή και αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Αλλά μία εβδομάδα κάνει ο πρόεδρο ενό προοδευτικού καταδήλωσή του, γιατί όλοι στην πράξη κρινόμαστε, κόμματο που έχει μάλιστα και ιστορία στην ομοθέτηση δικαιωμάτων προηγούμενε δεκαετίε. Αναγνωρίζονται τα θετικά τη μεταπολίτευση συνολικά. Εμεί πρέπει να πάμε μπροστά. Πήρε μία βδομάδα τον κύριο Ανδρουλάκη, ασχολήθηκε με κορδόνια, ασχολήθηκε με το να κάνει αντιπολίτευση για για μένα λιγότερη σημασία ζητήματα και μάλιστα κάτι που μα ενόχλησε, κύριε Πιέρο, είναι ότι διαστρεβλώθηκε ε, όλη η κατάσταση περί κομματική πειθαρχία. Ουδέποτε ζήτησε ο Πρωθυπουργό από βουλευτέ άλλων κομμάτων ή από προέδρου άλλων κομμάτων να θέσουν κομματική πειθαρχία. Τι ζητάμε, και ευτυχώ πήραμε μια απάντηση χθε από τον κύριο Ανδρουλάκη ποια είναι η στάση του. Και μάλιστα και η προσωπική του στάση σε αυτό το θέμα, ασχέτω αν θα βάλει όχι η κομματική πειθαρχία, ουδέποτε θα απαιτούσαμε από ένα άλλο κόμμα να θέσει κομματική πειθαρχία. Δεν ζητήσατε κομματική πειθαρχία. όμως Όμω, κύριε μα, Μαρινάκη, αν μου επιτρέπετε. Και εμείς, όχι, αν μου επιτρέπετε, εγκαλέσατε τα άλλα κόμματα ότι θα χάσουν μια μεγάλη ευκαιρία αν δεν ψηφίσουν το νομοσχέδιο, όταν στο κόμμα σας δεν υπάρχουν... Πάρα πολλοί βουλευτέ που δεν θα ψηφίσουν και εσεί δεν βάζετε κομματική πειθαρχία για να μην δημιουργήσετε Απαντώ. μεγαλύτερο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργό είναι ο Πρωθυπουργό που βάζει στο δημόσιο διάλογο και αφού ε, γίνει η διαδικασία του Υπουργικού Συμβουλίου, όποτε αποφασιστεί και στη συνέχεια τη Δημόσια Διαβούλευση, θα βάλει στην ολομέλεια τη Βουλή προ ψήφιση ένα σημαντικό νομοσχέδιο για κάποιου ανθρώπου ένα νομοσχέδιο σταθμό για τα δικαιώματα των συμπολιτών μα. Υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από την θεωρία στην πράξη, στο ζήτημα τη ισότητα στο γάμο και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των παιδιών, πέρασε ο κ. Μητσοτάκη. Αυτό να το συμφωνήσουμε. Παράλληλα με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, είναι και πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ σωστά λέτε, δεν έβαλε θέμα κομματική πειθαρχία. Αλλά είναι ο πρόεδρο κοινοβουλευτική ομάδα που καλεί του βουλευτέ του, του περισσότερου βουλευτέ με βάση του συσχετισμού του κοινοβουλίου, να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. Ό,τι κάνει λοιπόν με του βουλευτέ τη παράταξή μα και μάλιστα με μια διαδικασία πυθού, διαλόγου, επιχειρημάτων, ζητά να γίνει και στα υπόλοιπα κόμματα. Ναι, Ποτέ αλλά δεν, δεν είναι είπε. Δεν τους ε, του βουλευτέ των άλλων κομμάτων. Με συγχωρείτε, δε, ε, ε, κύριε εκπρόσωπε, δεν, δεν είναι εγκαλείς, δυνατόν ε, 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 να έχει το πρόβλημα μέσα στο κόμμα του και να πετάει την μπάλα στα άλλα, ε, στα άλλα για κόμματα. Να, για να μην μπερδεύουμε τι έννοιε. Βρείτε μου την οποιαδήποτε δήλωση του Πρωθυπουργού που εγκαλεί. Μισό λεπτό. Το να καλεί του βουλευτέ των άλλων κομμάτων να υπερψηφίσουν μια δική σου νομοθετική πρωτοβουλία, νομίζω είναι θεμητό και αναγκαίο. Αλλιώ δεν θα την έφερνε. Αλλά το εγκαλό σημαίνει ότι κατηγορώ. Τι είπε, Ότι είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία που είναι κρίμα να χαθεί. Και είναι κάτι πολύ ένα, λογικό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι κάνει, θεωρώ, ο πρόεδρο μια κοινοβουλευτική ομάδα. Και αλήθεια είναι ότι ο κ. Κασελάκη το έκανε, βέβαια με πολλά πίσω τα οποία δείχνουν και μια αστάθεια και ίσω και κάποιε συνιστώσει ένα ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το έκανε. Μα... Λέει ξεκάθαρα, είμαι υπέρ. Αυτό έπρεπε να, για μένα να κάνει και ο κ. Ανδρουλάκη. Μα δεν το είπε. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκη, μιλώντα στον κ. Χατζη Νικολάου, είπε <κοχ> στην προηγούμενη μου συνέντευξη, είχα πει τη θέση μου. Άρα μου λέτε δηλαδή με λίγα λόγια ότι και ο Κασελάκη και ο Ανδρουλάκη το είπαν. Απλώ δεν σα άρεσε ο τρόπο που το είπαν. Ο, ο κ. Ανδρουλάκη αντί να ταχθεί ξεκάθαρα ανοιχτά υπέρ από την πρώτη στιγμή, αρχικά επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό. Θεωρώ ότι κατάλαβα ότι αυτό δεν βοηθάει τη διαδικασία υπερψήφιση και θα χανόταν μια μεγάλη ευκαιρία και ήρθε σε δεύτερο ωραία. χρόνο και το είπε. Εν πάση κάτι. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι πρέπει να φύγουμε από την συζήτηση σχετισμών και ανάλυση συμπεριφορών, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα, όπω και άλλα είναι πολύ σημαντικά, και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, πρώτον, ευελπιστούμε να υπερψηφιστεί. Δεύτερον, να συνεχίσουμε να συζητάμε και με του πολίτε κυρίω γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι σωστό είναι δίκαιο. Και για μένα είναι κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και δυστυχώ για πολλέ δεκαετίε κλείναμε τα μάτια μα. Δεν ρυθμίζουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Θέλω δηλαδή περισσότερο να μιλάμε για την ουσία, όπω και για όλα τα αντίστοιχα άλλα νομοσχέδια, παρά για ζητήματα να ρωτήσω κάτι τα και... οποία άπτονται τη ψηφοφορία. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε αισιόδοξοι. Προχωράμε. Και το δεύτερο, ναι. γιατί δεν είπα το πρώτο, το είπα, το δεύτερο δεν το είπα. Νομίζω ότι επειδή υπήρχαν και κάποια ειρωνικά σχόλια από βουλευτέ κυρίω του Πασόκ. Ότι για τα Με αφορμή τι πέτσε του ΣΥΡΙΖΑ, βάλαν και εμά και είπαν για τα φροντιστήρια, που ούτε φροντιστήρια ούτε μασάζ ήταν όπω γράφτηκε. Ε, α πάρουν μαθήματα, αφού μιλάμε έτσι με όρου ε, ναι. σχολικού, α πάρουν μαθήματα για το πώ λειτουργούν τα συντεταγμένα σοβαρά Absolutely. κόμματα. Δηλαδή, δηλαδή, αυτό το οποίο πιστέψαμε και στο τελείω γραμματέα, πρώην γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία, κάναμε και κάνουμε κάθε εβδομάδα στην Πυριαό για όλα τα νομοσχέδια. Κάποιοι ανακάλυψαν την Αμερική εσχάτω. Δηλαδή, τι είτε πριν είτε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, να σέβεσαι την κοινοβουλευτική σου ομάδα, που εν προκειμένου είναι νομοθετική, οι εκπρόσωποι τη νομοθετική εξουσία δηλαδή που νομοποιούν την ότι οι κυβέρνηση της Νέας και, πάνε, πάνε, πάνε. Να ακούς και να ακούσουν και, να συνομιλούν μαζί του. Με συγχωρείτε. Δεν είναι θέμα για εσά το γεγονό ότι δεν θα υπερψηφίσει η κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία το νομοθέτημα το οποίο στηρίζει ο Πρωθυπουργό. Φέρνει, το πιστεύει και θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργό. Δεν είναι πολιτικό θέμα. Όχι. Γιατί ο Πρωθυπουργό, κατά παράδοση, κατά συνήθι παράδοση τη παράταξή μα, ε, όπω έχει συμβεί και σε αντίστοιχε άλλε περιπτώσει νομοσχεδίων που άπτονται δικαιωμάτων. Δεν θέτει θέμα προ. Μάς... Προς... Πάμε, Δημήτρη, κομμάτι. Ε, ε, λοιπόν, εγώ θέλω να. Άρα, α... Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Από εκεί και πέρα όμω, για να είμαστε ξεκάθαροι, ζητάμε στο πλαίσιο τη άσκηση τη ελεύθερη συνείδηση από του βουλευτέ να το υπερψηφίσουν. Φε, έλεγα, να... Αυτό θέλουμε δηλαδή. Να μου επιβεβαιώσετε, λοιπόν, επειδή απόψε ήσασταν στην πυραιό, ε, αν όντω με βάση και το ρεπορτάζ που ακούγεται, υπήρξαν μεταστροφέ βουλευτών που ήταν προβληματισμένοι. Έχω τα ονόματα τη κυρία Τζίνα Οικονόμου που από το όχι ή. Το, το Σκέφτομαι είναι στο Ναι. Του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη, που από το Όχι είναι στο Ναι. Τη κυρία Ζωή Ράπτη, που είναι στο Ναι. Τη κυρία Ασημίνα Κόνδρα, βουλευτή Καρδίτσα, που είναι στο Ναι. Του κυρίου Ιάσουνα Φωτήλα και του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου. Είναι όλοι αυτοί οι βουλευτέ που είναι στο Ναι, πια. Ε, εντάξει, δεν μπορώ τώρα να ξέρω απ' έξω ακριβώ έναν έναν και δεν θέλω να υποκαθιστώ. Ε, το διότι λέω διότι, γιατί ήταν εξήφιση, σήμερα σήμερα, αλλά, σήμερα στην πυρήνα. Αναφέρατε μια σειρά από yeah. ονόματα βουλευτών μα, που νομίζω είναι θετικοί και είναι και πολύ περισσότεροι. <συλίου> και πάρα πολλοί εξ αυτών είναι η περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη. Ξέρετε, το είπα και στη χθεσινή <συλίου> τοποθέτησή <συλίου> μου. <συλίου> όταν ξεκίνησε να συζητείτε το θέμα σε επίπεδο δημοσιογραφικό, ερωτώ μου και εγώ σχεδόν σε κάθε ενημέρωση yeah. πολιτικών συνταχθών σε κάθε briefing για αυτό. Δεν σα το κρύβω, ότι δεν είχα πλήρη ενημέρωση, είχα επιφυλάξει ω προ το πώ θα περάσει. Το συγκεκριμένο θέμα. Όταν έκατσα και είδα το νομοθετικό πλαίσιο και πολλοί βουλευτέ έτσι ήταν στο τέλο θετικοί. Γιατί ποια ήταν η βασική επιφύλαξη, η υιοθεσία, παύλα, τεκνοθεσία. Καταρχά, έπρεπε να διαχωρίσουμε την υιοθεσία ενό παιδιού που αυτή τη στιγμή υπάρχει με την διαδικασία τεχνητή γονιμοποίηση. Γιατί ακούει κάποιο τεκνοθεσία και τα μπερδεύει, μπερδεύει τη έννοιε. Ειδικά αν δεν έχει νομική ναι. κατάρτιση επί του αστικού δικαίου. Παίσουμε, και εγώ κάνω περισσότερο ποινικό δικαίωμα δικηγόρο. Το δεύτερο έχει να κάνει με το τι ισχύει στη χώρα το ότι από το 46 μπορεί ένα άντρα ή μια γυναίκα, όπω και να ένα ετερόφιλο ζευγάρι, να υιοθετήσουν και παράλληλα, κύριε Τάκη, να συνάψουν σύμφωνο συμβίωση. Άρα να μεγαλώσουν ένα παιδί μαζί. Και να μπλέξει τα δικαιώματα που έχει ένα και άλλο. Γιατί ακούμε... Πάμε λίγο όλια. και στην ουσία του ερωτήματος. Τι ακούμε ως επιχείρημα. Αν επιχείρημα. μειώθηκαν οι βουλευτέ που διαφωνούν. Θα σα πω, θα σας πω. Τι ακούμε ως επιχείρημα. Εγώ δεν θέλω δύο άντρε να μεγαλώνουν ένα παιδί, λένε κάποιοι. Που εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί δύο άντρε είναι απριόρια κατάλληλοι. Ή ένα ετερόφιλο ζευγάρι είναι απριόρια κατάλληλο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όλοι κρινόμαστε στην πράξη. Είμαι δύο μισή μήνε πατέρα και ξέρω πλέον, καταλαβαίνω ποια είναι η απόλυτη ευθύνη τη ζωή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάποιοι δεν θέλουν συμβαίνει. Και πώ συμβαίνει, χωρί να ελέγχεται όπω ένα εταιρεόφιλο ζευγάρι, και, το, και οι δύο να ελέγχονται αν είναι κατάλληλοι για υιοθεσία, που ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε ασχοληθεί, ότι είναι ένα, μια πολύ mm -hmm. ε, δύσκολη διαδικασία. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λένε, μα πώ θα πάει το παιδί στο σχολείο, όταν έχει δύο μπαμπάδε ή δύο μαμάδε. Τώρα το παιδί αυτό πηγαίνει στο σχολείο έχει έναν αναγνωρισμένο γονέα, είτε πατέρα είτε μητέρα. Και έναν άλλον ο οποίο το μεγαλώνει και του δίνει αγάπη και είναι κρυμμένο. Και βεβαίω υπάρχουν και πολλέ φορέ που δεν είναι μονογονεϊκέ. ένα λεπτό. γενιών που έχουν. Και όσοι λένε, και όσοι λένε μα αυτό, επειδή μιλάμε για το τι ρυθμίζεται, και όσοι λένε, μα πρέπει να μεγαλώνει το παιδί με πατέρα και μητέρα, και όσοι έχουμε μεγαλώσει και είχαμε την ευκαιρία, την ευλογία και την τύχη να, το, να μεγαλώσουμε με πατέρα και μητέρα, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι. Όμω υπάρχουν και αξιοθαύμαστε μητέρε, και αξιοθάμαστε οι πατεράδες που με το ειστέρημα των χρημάτων τους, του χρόνου τους, μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά και τους δίνουν εκατό φορές την αγάπη, πολλές φορές. Λοιπόν, τα λέτε ωραία, Για αυτό κύριε, το λόγο, λοιπόν, θεωρώ, στην για μένα νουσία. αυτή η συζήτηση. Ένα λεπτό, Ελένη το μου, το ζήτησε πώς... ο Δημήτρης ναι. να μάθουμε. Για μένα Ά, αυτή η Νιώθω, 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 νιώθω με ότι μετά από αυτό το διήμερο δεν μπορώ να υποκαταστήσω τη δημόσια δήλωση ή ψήφο πολύ περισσότερων βουλευτών ότι είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι για μία υπερψήφιση και μάλιστα με ευρία πλειοψηφία, γιατί εξαρτάται και από τους βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων... Κύριε πτωμάτων, Υπουργέ, πόσους, πόσους δεν περιμένετε θα μπούμε ότι θα ψηφίσουν από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα τριψήφιτο αριθμό, σχεδικό, για παράδειγμα. Θα ε, Κυρία Καλεγοπούλου, κύριε Τάκη, κύριε Πιέρο, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι ένα ζήτημα που είναι θέμα συνείδησης των βουλευτών. Υπάρχουν 158 εκπρόσωποι σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Θα σα το θέσουμε αλλιώ. Είστε αισιόδοξο ότι. Μαζί με τις, με τις ψήφους των άλλων κομμάτων το νομοσχέδιο θα πάρει πάνω από 151 βουλευτές. Θε, εσείς με ρωτάτε αν θα υπερψηφιστεί ή αν. Να θα υπερψηφιστεί θα... έτσι κι αλλιώ. Ναι, αν δηλαδή θα πάρει δηλαδή. πάνω από 151, σας ό,τι. Είμαι αισιόδοξο να περάσει με Μάλιστα. μια ευρεία πλειοψηφία. Μάλιστα. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία των αριθμών. Τώρα. Γιατί Μα, πραγματικά πρέπει. θα είναι αυτό που λέμε μπακαλίστικη λογική. Μάλιστα. Μιλάμε για 300 ψήφου εκπροσώπων των πολιτών στη Βουλή. Προφανώ κάποια κόμματα είναι απριόρι απέναντι και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Την υπερψήφιση, Ωραία. αλλά Κύριε, ας αφήσουμε του βουλευτέ να τοποθετηθούν. Κύριε Υπουργέ, να έρθουμε τώρα στη στάση των υπουργών και των υφυπουργών. Ε, ακούμε ότι μπορεί να υπάρξουν διαφορετικέ αντιμετωπίσει. Δηλαδή, ε, ακούσαμε τον Δημήτρη στο ρεπορτάζ να λέει ότι ο κύριο Βορύδη μπορεί να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και αν απέχει από την ψηφοφορία, μπορεί και να παραμείνει στην κυβέρνηση. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω το εξή τι θα κάνετε με τους υπουργούς και τους υφυπουργούς που ε, είτε θα καταψηφίσουν είτε θα παίγουν από τη διαδικασία. Καταρχά σε μια δημόσια συζήτηση η οποία γίνεται, ενώ δεν την ξεκινήσαμε εμείς, αλλά έχουμε πάντηση να υποχρέωση ε, να απαντάμε στα ερωτήματα που εσείς μας θέτετε και κυρίως η κοινωνία. Ο μόνος υπουργό ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένος και από την αρχή κάποιες αντιρρήσεις είτε συνειδησιακές είτε νομικές, είναι ο κύριο Βορύδη. Άρα δεν απαντάω για κάποιον άλλον, γιατί φαντάζομαι όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα διάσημα, κομματική πειθαρχία. Δεν αφορά... μιλώ λοιπόν εξ ονόματο των υπόλοιπων υπουργών. Αφορά ή δεν αφορά και τον κύριο Βορύδη. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργό είπε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ τον κύριο Κουβαρά. Τι είπε. Είπε ότι δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία για του βουλευτέ, κατά παράδοση του κόμματό μα για τα ζητήματα ψήφου σε δικαιώματα, σε νομοσχέδια που αφορούν δικαιώματα. Αλλά οι υπουργοί συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, που λαμβάνονται, εγκρίνονται νομοσχέδια. Άρα έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση. Το ποιε θα είναι οι όποιε επιπτώσει τη όποια καταψήφιση μια τέτοια περίπτωση Αποχή. Μια τέτοια περίπτωση ή αποχή, εγώ θα σα πω, yeah. αυτό δεν είναι, δεν είμαι αρμόδιο να το πω εγώ. Δεν μπορώ να υποκαταστήσω την όποια απόφαση του Πρωθυπουργού. Όμω κρατάμε πάρα πολύ αυτή τη φράση που είπε, ήταν πολύ, πολύ ξεκάθαρο, όταν συμμετέχει σε ένα συλλογικό όργανο, προφανώ οφείλει να σέβεσαι τι αποφάσει του. Τώρα. Όταν απέχει τη ΣΕΒΕΣΕ, δηλαδή ο κύριο Μωρίδη, να σα το πω, ευθύς, μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση, δηλαδή να μην έχει κάποια κύρωση, αν απέχει από την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Για να μην κοροϊδευόμαστε γιατί για τον κύριο Μωρίδη. Το είπατε και εσεί. Ναι, δεν έχει υπάρξει και, ναι, ναι. και άλλη τοποθέτηση. Φαντάζομαι θα είχε γίνει. Δεν έχει υπάρξει. Επειδή δεν ήθελα, μιλάμε για έναν πολύ σημαντικό πρωθυπουργό του κυβερνήματο, αλλά μιλάμε για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ενό ανθρώπου που έχει εκφραστεί αρνητικά. Εγώ δεν μπορώ να σα απαντήσω για κάτι το οποίο δεν είναι δική μου απόφαση. Ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω πώ γίνεται να προδικάζουμε μία απόφαση του Πρωθυπουργού τη χώρα. Προφανώ εσεί ω δημοσιογράφοι και πολίτε αξιολογείτε την κάθε απόφαση. Κρίνετε εσεί και εκεί οι πολίτε όλε οι μέρε τι αποφάσει. Α δούμε τι τοποθετήσει των υπουργών και α δούμε τι αποφάσει του θέμα, Πρωθυπουργού. Κύριε Μαρινάκη, το όταν, οποίο όταν προκάλεσε, είναι η ώρα. Το οποίο προκάλεσε και σύγκρουση α, μαζί σα, αναφέρομαι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Ο οποίο αρχικώ είπε ότι θα καταψηφίσει, είπε ότι θα μιλήσει στη Βουλή. Ε, άσκησε μια κριτική στην αναφορά του Πρωθυπουργού περί απουσίας από το Κοινοβούλιο και μάλιστα σας κάλεσε να μην του κάνετε μαθήματα λέγοντας ότι ο εχθρός είναι εκτός της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ο ίδιος. Ε, θεωρείτε ότι έχει υπάρξει ένα κλίμα φόρτισης μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και της κυβέρνησης, να το πω. Και θεωρείτε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία να προσπαθήσει να συγκεντρώσει έναν αριθμό βουλευτών γύρω από το δικό του όχι? Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχά, ούτε έκανα, ούτε θα μπορούσα να κάνω, ούτε πρόκειται ποτέ να κάνω μαθήματα σε οποιονδήποτε πρώην πρωθυπουργό ή πρώην πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Ένα άνθρωπο που είμαι από μικρό παιδί Στη Νέα Δημοκρατία και σε οποιονδήποτε μάλιστα υπουργό ή βουλευτή. <Κι> Δεν είναι δουλειά μου να κάνω μαθήματα, πόσο μάλλον σε έναν πρώην Πρωθυπουργό. Ε, ούτε ποτέ θα μπορούσαμε να μπούμε σε πολιτική αντιπαράθεση, πέραν του ότι είναι πρώην Πρωθυπουργό, είναι και μέλο κοινοβουλευτική μα ομάδα. Ε, έχω καθήκον, επειδή αναφερθήκατε στην αποστροφή περί αποχή, έχω καθήκον ως κυβερνητικό εκπρόσωπο ε, να κάνω κυρίω δύο πράγματα. Και όπω ο κάθε προκάτοχό μου και ο κάθε διάδοχό μου σε αυτή τη θέση να παραθέτω τις λεπτομέρειες της κυβερνητικής πολιτικής με επιχειρήματα, με λεπτομέρεια, με, ό,τι με χρειάζεται να ακούσουν οι πολίτες για να ξέρουν τι κάνουμε και να απαντώ όταν τίθεται ένα θέμα είτε για τον Πρωθυπουργό είτε για την κυβέρνηση. Εν προκειμένου υπήρχε μια εικόνα που θεωρώ εγώ ήταν στρεβλή περί της διατύπωσης για αποχή. Ο Πρωθυπουργό που ενθαρρύνει τους πολίτες να ψηφίζουν στις εκλογές στην πράξη και με την επιστολική ψήφο, ενθάρρυνε του βουλευτέ να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. Λέπε κάτι νομίζω που είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει κανεί. Αν είσαι κατά, είναι προτιμότερο να απέχει. Όταν θε να περάσει ένα νομοσχέδιο. Γνωστά. Και είπα ότι είναι μια κοινοβουλευτική στάση η αποχή, γιατί είναι μια κοινοβουλευτική στάση η αποχή. Υπάρχει η αποχή, το παρόν, η υπερψήφιση και η καταψήφιση. Αυτά είναι γνωστά. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μπήκα, ούτε θα έμπαινα ποτέ σε αντιπαράθεση με έναν πρώην πρόεδρο του κόμματό μα και έναν πρώην πρωθυπουργό. Και εγώ έχω τρέξει σε μια δύσκολη περίοδο όταν ήταν πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματο. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και κάποιο ούτε ζήτημα πόλωση, ούτε κάποιο τέτοιο θέμα. Εγώ θα συνεχίσω όπω και όλα τα υπόλοιπα μέλη τη κυβέρνηση με πρώτον τον πρωθυπουργό να κάνουμε τη δουλειά μα, να εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μα. Αυτό το οποίο συζητάμε, κύριε Τάκη, ήταν στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ετέθη σήμερα ότι το 18 είχε υποθεί σε μια ενημέρωση ε, στον τύπο. Ότι ήταν κατά η Νέα Δημοκρατία. Όχι, okay, ήταν κατά συνείδηση. Και γι' αυτό ο Υπουργό δεν ψήφισε υπέρ των Κατά συνείδηση, το σύμφωνο κτλ. Να, κατά συνείδηση. Προσέξτε. Και μάλιστα ο τότε προσωρινό πρόεδρο, ο κύριο Πλακιοτάκη, είχε ψηφίσει το σύμφωνο. Το 19 που στο 1923 προχωρήσαμε μια σειρά από πολύ σημαντικέ παρεμβάσει υπέρ των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ. Όπω ήταν αυτή η αναχρονιστική, η ύπαρξη αναχρονιστική εξαίρεση από την αιμοδοσία που την καταργήσαμε. Και στο πρόγραμμά μα. θεραπεία είμαστε... Ναι, πολλά πράγματα που έγιναν στην πρώτη τετραετία. Στο πρόγραμμά μα η υιοθέτηση, για παράδειγμα, τη ισότητα στο γάμο ήταν στο 23. Μπήκε, εκπονήθηκε μια εθνική στρατηγική υπό τον Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατεία, και εφαρμόζεται στην επόμενη τετραετία. Δεν κάνουμε κάτι το οποίο Ωραία. το κρύψαμε από του πολίτε προεκλογικά. Υπάρχει. Το αντίθετο. Ε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κοινωνία είναι επιφυλακτική με το σχετικό νομοσχέδιο. Ε, το γεγονό ότι υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα βουλευτών του κομματό σα, η οποία είναι αρνητική, σας φοβίζει, σας προβληματίζει, ότι ένα κομμάτι της νέας δημοκρατίας, που έχει τη βάση του σε αυτό που λέμε παραδοσιακή δεξιά, μπορεί ε, να διαφοροποιηθεί, σταδιακά από τις ε, πιο φιλελεύθερες απόψεις τις οποίες έχει ο κύριος Μητσοτάκης και να πάνε στα άλλα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Τρία πολύ γρήγορα σημεία. Πρώτον, θεωρώ ότι και το, και το έδειξε και η σημερινή δημοσκόπηση του πρώτου θέματος ότι πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών... Ε, απαντάει ενδεχομένω σε διαφορετικά πράγματα γιατί δεν υπάρχει πλήρη κατανόηση του τι κάνουμε. Άλλοι νομίζουν, για παράδειγμα, ότι μπορεί να μιλάμε για θρησκευτικό γάμο, ρίζια κλπ. κλπ. Ενώ κλ. μιλάμε για πολιτικό γάμο. Δηλαδή από τον συμβολιογράφο, που είναι το σύμφωνο συμβίωση, πάμε στον δήμαρχο. Κάποιοι μπορεί να νομίζουν όταν ερωτώνται για τεκνοθεσία, το είπαμε και πριν, ότι μιλάμε για παρένθετη μητέρα ή γονέα, ένα γονέα δύο, που αυτά εμεί δεν τα συζητάμε καν για αλλαγή το τι συμβαίνει μέχρι σήμερα. Μιλάμε για υιοθεσία, τεκνοθεσία ενό παιδιού που υπάρχει αυτή τη στιγμή ζωή και είναι ήδη σε ένα σπίτι πολλέ φορέ με δύο άτομα του ιδίου φίλου και πρέπει να μην είναι παιδιά δύο ταχυτήτων. Άρα το ένα είναι ότι θεωρώ ότι πολλέ φορέ είναι και το θέμα της, ε... των ερωτημάτων. Δείτε, α πούμε, σήμερα στο πρώτο θέμα, που στο ερώτημα αν πρέπει να ρυθμιστούν τα δικαιώματα των παιδιών όπω το κάνει η κυβέρνηση, είναι συντριπτικά υπέρ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι παρά την εναντίωση κάποιων πολιτών στι δημοσκοπήσει, απολύτω σεβαστή, και γι' αυτό και είμαστε εδώ να εξηγήσουμε, αν δείτε σε επίπεδο πρόθεση ψήφου, σε αναγωγή, έχουμε μηδαμινέ λοιπόν. απώλειε. Γιατί, γιατί πολλοί ψηφοφόροι μα μπορεί να διαφωνούν με να δούμε... μία νομοθέτηση. Να πω και ένα τρίτο που θέλω, Φελώς, είναι σημαντικό θυλώς, να, θυλώς, να θυλώς, ακουστεί. Θυλώς, για να δούμε μπορεί θυλώς, να διαφωνούν με μία νομοθέτηση, όμω βλέπουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πρωτοβουλειών μα προσπαθούμε να πάμε τη χώρα μπροστά. Και το τρίτο, το είπα και στου βουλευτέ σήμερα στον πολύ καλό διάλογο που είχαμε. Για πρώτη φορά σε βουλευτικέ εκλογέ στη χώρα μα, οι γυναίκε ψήφισαν σε βουλευτικέ εκλογέ το 1956, στο πλαίσιο του συντάγματο του 1864. Και θα ρωτήσει κανεί, γιατί το Σύνταγμα τι έλεγε το 1864, Ότι ψηφίζουν όλοι οι Έλληνε πολίτε. Δηλαδή, οι γυναίκε θεωρήθηκαν πολίτε που έχουν δικαίωμα ψήφου τόσα χρόνια μετά. Σκεφτείτε λοιπόν να γινόταν μία δημοσκόπηση. Δεν Ω, δεν, αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι τα κύριε, ζητήματα δικαιωμάτων θεωρώ α, δεν τα λύνει δημοσιονομικά. Τα λύνει με βάση σε το αυτό σωστό. Αυτό δεν έχετε. Α, θα ήθελα να σα ρωτήσω. Επειδή, το σωστό και το δίκαιο. Ε, αυτό το προηγούμενο θεωρώ ότι έχει ένα στοιχείο το οποίο πρέπει και οι τηλεθεατέ μα και εμεί να καταλάβουμε, γιατί μιλάμε ξαναλέω για κορυφαίο υπουργό τη κυβέρνηση για τον κύριο Βορήδη. Θέλω να ρωτήσω εσεί, αν ήσασταν στη θέση του κύριου Βορήδη ή οποιοδήποτε άλλου υπουργού τη κυβέρνηση που διαφωνεί με ένα νομοσχέδιο, θα διευκολύνατε τον πρωθυπουργό. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου και το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Έχω την τιμή σε μια σχετικά νεαρή ηλικία να έχω υπάρξει ο νεότερο γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία και τώρα ένα εκ των νεότερων, αν όχι ο νεότερο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι τεράστια τιμή και ευθύνη. Και προφανώ την οφείλω στην εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού και κατ' επέκταση και κρινόμαστε όλοι καθημερινά όπω και εγώ. Θεωρώ λοιπόν ότι ανήκει σε ένα σύνολο. Προφανώ οφείλει να εκφράζει την άποψή σου mm -hmm. εκεί που πρέπει θεσμικά, αλλά τι συλλογικέ αποφάσει αυτού του συνόλου θεωρώ ότι πρέπει να τι σέβεσαι και να προχωρά ω μέρο του συνόλου, στο πλαίσιο τη ενότητα, μπροστά με βάση τι συλλογικέ αποφάσει. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική δική μου άποψη, την οποία προσπαθώ να την εφαρμόσω καθημερινά. Υπάρχουν περιπτώσει νομοθέτηση, έχουν γίνει πολλέ φορέ αυτά στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι μια ζωντανή διαδικασία που και αλλάζουν νομοσχέδια εν κινήσει. Ε, μέσα στη συζήτηση. Έχουν αλλάξει νομοσχέδια, έχουν βελτιωθεί στο πλαίσιο τη δημόσια διαβούλευση και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Πιστεύω στι συλλογικέ αποφάσει, πιστεύω στι δυνατέ ομάδε, με τι όποιε διαφοροποιήσει. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στέλεχο τη κυβέρνηση ο κ. Βορύδη. Έχει τι αντιρρήσει του, είναι απολύτω σεβαστέ και α αφήσουμε τον Πρωθυπουργό. Άφησε ανοιχτό πάντω το ενδεχόμενο να, του. να φύγει και από την κυβέρνηση. Κυρία Καλογεροπούλου, είναι κάτι το οποίο αφενός μεν είναι μια προσωπική Μάλιστα. απόφαση στη συνείδηση του κύριου Βορύδη, ας μην την προδικάζουμε, τι θα κάνει στην ψήφα και από εκεί και πέρα είναι μια απόφαση του Πρωθυπουργού όπως για κάθε μέλος της κυβέρνηση που αξιολογείται και με το έργο του και με τη δουλειά του Ένα και προφανώς και με τις επιμέρου αποφάσει. Σήμερα είχαμε ε, μεγάλε, θα έλεγα σαρωτικέ αλλαγέ. Στην ηγεσία και τη Ελλάδα και τη πυροσβεστική. Ειδικά όμω για την ελληνική αστυνομία, επειδή υπάρχει το θέμα τη βία, τη οπαδική βία και γενικότερα τη ασφάλεια στην κοινωνία, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ουσιαστικό, θεωρώ, δηλαδή αν οι αλλαγέ προσώπων θα συνοδευτούν και από αλλαγή στο επιχειρησιακό πλάνο τη αστυνομία. Σίγουρα τα πρόσωπα εφαρμόζουν πολιτικέ, εφαρμόζουν επιχειρησιακά σχέδια και έχουν ξεχωριστή αξία και χωρίς να μηδενίζεται η προσφορά των ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν σε οποιαδήποτε επιμέρους περίπτωση σώματος ασφαλείας ή ενόπλων δυνάμεων η, η, τοποθέτηση μετά την απόφαση του Κισεα νέων επικεφαλή επικεφαλής είναι μια εξέλιξη που πάμε μπροστά ίσως και με μια λογική μιας νεότερης γενιάς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι προηγούμενοι δεν κάναν καλά τη δουλειά τους, πάμε μπροστά όμως. Είναι σημαντικά λοιπόν τα πρόσωπα, αλλά θα σας, πω, θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Χωρί να σημαίνει ότι έχουν γίνει όλα τέλεια και ότι δεν πρέπει να γίνουν και άλλα πολλά περισσότερα, έτσι. Νομίζω χθε έγινε είδηση, γιατί δυστυχώ για αυτή τη χώρα είναι είδηση και δεν ήταν η πρώτη φορά, είναι και άλλε φορέ που έχει γίνει είδηση, ότι εκενώθηκε μια κατάληψη στην Βρυτανία. Δηλαδή κάποιοι με το έτσι θέλω πήγανε και κατέλαβαν, δεν είχαν κάποια καλύτερη δουλειά να κάνουν, ένα χώρο που ανήκει στου φοιτητέ και στου καθηγητέ η άμεση, αυτονόητη απομάκρυνσή του και οι προσαγωγέ που έγιναν ήταν είδηση. Έγινε είδηση γιατί είχε σταματήσει λίγο αυτό το. Ο στόχο μα είναι, η αυτή... κύριε Πιέρο, κύριε η... Τάκη, η κύριε Καλαγεροπούλου, και στου τηλεθεατέ, γιατί αυτή είναι η ευθύνη μα, να σταματήσει να είναι είδηση κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται αυτομάτω. Ο νόμο είναι πάνω από όλου και από όλα, είτε αφορά πανεπιστήμια, Είτε αφορά γήπεδα. Από σα εξαρτάται. Είτε... Ακριβώ. Εμεί λοιπόν με την αυτοκριτική που κάνουμε, γιατί για μένα η, η σωστή κριτική, ο καθένα κάνει αυτή που θέλει, είναι πάμε πιο γρήγορα, mm -hmm. θα συνεχίσουμε να εκενώνουμε καταλήψει, θα, θα εφαρμόσουμε πλήρω αυτά που ψηφίζονται τώρα για την αθλητική βία, δηλαδή μεταξύ άλλων, δεν θα περιμένουμε αποφάσει τη αθλητική δικαιοσύνη, θα υπάρχει ένα πειθαρχικό κώδικα που παράλληλα με την αθλητική δικαιοσύνη θα εφαρμόζεται εκείνη τη στιγμή, mm -hmm. πετάξει φωτοβολίδα η ποινή που προβλέπεται. Διέκοψε στον αγώνα η ποινή που προβλέπεται. Είτε αφορά του δρόμου και βέβαια, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα, και τη βαριά εγκληματικότητα, που και αυστηροποιούμε σε άλλε δύο, συνέχεια άλλων δύο να αυστηροποιήσουν τον ποινικό κώδικα. Και το κυριότερο, επιστρέφουν αστυνομικοί, άκουσα από το είπατε, στι γειτονιέ. Η τροχία χρειάζεται. Μάτια, γιατί είχαν φύγει, έχει περισσότερου, χρειάζεται περισσότερου. Εμεί δεν είπαμε. Ότι έπρεπε να... να... γυρίσει ο κ. Χρυσοχοίδη για να επιστρέψει. Καταρχά, οι επιστροφέ είχαν ξεκινήσει και πριν τι εκλογέ του 23 με μια απόφαση του τότε Υπουργού, του κ. Θεοδωρικάκου, ε, όλοι οι νεοεισαχθέντε στην αστυνομία να πηγαίνουν σε τμήματα τη Αττική, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι το μοναδικό. Α πούμε, και η Θεσσαλονίκη έχει μεγάλο πρόβλημα με την τροχία που βελτιώνεται. Και ο Γιάννη Οικονόμου ξεκίνησε μια σειρά από επιστροφέ μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Και αυτή θα είναι η συνέχεια. Δεν θα αλλάξετε μια μέρα στην άλλη, αλλά και γίνεται συνεχώ. Και βέβαια θα γίνει με μεγαλύτερη ένταση. Μας. Και όλοι βέβαια θα κρυθούμε όπω και η νέα αξιωματική εκ του αποτελέσματο. Ε, κύριε Υπουργέ, η επικαιρότητα είναι μονοθεματική, δηλαδή κινούμαστε γύρω από το, την ισότητα στο γάμο. Ωστόσο, η ακρίβεια ταλανίζει κάθε νοικοκυριό. Η ΦΕΤΑ έχει φτάσει 16 ε, ευρώ το κιλό και το λάδι 28. Ε, τα μέτρα που φέρνετε δεν αποδίδουν. Υπάρχει περίπτωση να αναθεωρήσετε την αντίληψη που έχετε τη συγκεκριμένη στιγμή και να προχωρήσετε σε κάτι πιο δραστικό όπω τη μείωση του ΦΠΑ. Καταρχά, η επικαιρότητα είναι μονοθεματική. Η θεωρώ δεν είναι ακριβώ μονοθεματική, γιατί απαντάμε σε ερωτήσει που μα γίνονται. Και εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερο ναι, να μιλάμε το για όλα, είναι μεγάλο. Για όλα τα θέματα. Εγώ δεν ξεκίνησα να, να, Ό, oh, λέω α, να μιλάω. Εμείς σας ρωτάμε. ρωτάμε. ναι. λέω. Ναι. Τώρα κοιτάξτε, Πράγματι Πραγ... η ακρίβεια, η εισαγόμενη ακρίβεια, γιατί αν δεν ήταν εισαγόμενη θα είχαμε μόνο εμεί ακρίβεια, δεν θα είχαν όλες τις χώρες Ευρώπη. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα νοικοκυριά, αν όχι όλα στη χώρα μας. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Σίγουρα λοιπόν. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι πάει να ανακουμπεί και την εξαφανίζει. Αλλά θα διαφωνήσω μαζί σα ότι δεν αποδίδουν καθόλου οι πολιτικέ μα. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί, πρώτον, έχουμε καταφέρει με, τα, με τη λογική των μόνιμων παρεμβάσεων να έχουμε αυξήσει το εισόδημα των πολιτών κατά πολλέ συνεχόμενε χρονιέ και στον ιδιωτικό τομέα, με τον κατώτατο μισθό, με τι τριετίε. Με, την, με τις, με τις σημειώσει φόρων πάνω από 50 την προηγούμενη τετραετία. Και αυξήσει ούτε ένα σούπερ μάρκετ. Μισό λεπτό, είναι. μισό λεπτό. Και στο δημόσιο τομέα μετά από 14 χρόνια. Και στου συνταξιούχου. Και σε όλου, περιπτώσει, του πολίτε και περισσότερο στους πιο ευάλωτους, αυτό είναι ένα, γιατί ξέρετε, ένα πράγμα είναι η τιμή, ένα άλλο πράγμα είναι το εισόδημα. Το δεύτερο είναι ότι κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Προφανώς δεν είναι μαγικές συνταγές, δεν θα λύσουν καμία από αυτές το πρόβλημα, αλλά μέτρησε το Market Pass, μέτρησε σε κάποιους ανθρώπους το καλάθι του νοικοκυρικού που συνεχίζεται και σήμερα, τα ταμπελάκια τα περιβόητα με το 5% σταθερή μείωση τιμή. Οι παρεμβάσει τώρα του Υπουργείου Ανάπτυξη για το βρεφικό γάλα, για τα απορροπητικά. Και το τρίτο, μια άγνωστη έννοια στην πράξη που ήταν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα υπάρχουν από το 2020 και λίγο νωρίτερα στη χώρα μα. Εφαρμόζονται όμω πιο εντατικά τώρα. Γιατί, πρώτον, γιατί εισπράττει χρήματα το κράτο με πρόστιμα που είναι πολλαπλάσια τη παραβατική συμπεριφορά και στα προϊόντα που μπαίνουν τα πρόστιμα μειώνονται οι τιμέ. Συμπέρασμα: Είναι μια καθημερινή μάχη η μάχη κατά τη ακρίβεια. Λοιπόν, Δεν θα κερδιθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Όμω έχουμε καταφέρει να την αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγαλύτερο, όχι τέλειο προφανώ σε τέλειο επίπεδο μέσο εισόδημα. Από τη 18η η θεση στην αγοραστική δύναμη πήγαμε στη 12η στην Ευρώπη. Έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε ακόμα. Γιατί, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει και να αντιμετωπίσουμε την έκτακτη κατάσταση, Μάλιστα. αλλά και να έχουμε μόνιμες λοιπόν. παρεμβάσει που θα μείνουν όταν οι κρίσει ναι. θα φύγουν. Απαντήσατε σε πολλά ερωτήματα που σα κάναμε. Δεν έχουμε παράπονο σε αυτό. Άλλωστε, εκπρόσωπο αφού έχουμε τον εκπρόσωπο, δεν θα, ρωτήσουμε. θα ρωτήσουμε, θα ρωτήσουμε πολλά. Ήταν αρκετά όντω αυτά που ρωτήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. καλά. Ευχαριστούμε και για τι απαντήσει που μα δώσατε. Και ελπίζουμε, βέβαια, ε, ειδικά για το ζήτημα τη ακρίβεια, γιατί όλα τα άλλα σηκώνουν συζήτηση. Πραγματικά αφορά όλου του πολίτε να δουν και λύση. Να είστε καλά, Έτσι. κύριε Μαρινάκη. Καλά. διαφημιστικό.